Ο Γιώργος Αυγουστίδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παραπληγικών Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, ανέβηκε με το αναπηρικό το αμαξίδιο στο πρώτο πανελλαδικά κοινό χρηστοποδήλατο για άτομα με κινητική αναπηρία και με τη βοήθεια του συνοδού του έκανε την πρώτη του βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική ιδέα του Πανεπιστημίου και θέλω να συγχαρώ που μας δίνουν τη δυνατότητα να χαρούμε και να έχουμε ακόμη ένα μεταφορικό μέσο στην πόλη μας, το οποίο νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα παίξει πάρα πολύ. Το ποδήλατο, οι συγκυρίες που έχουν δημιουργηθεί με τον ιό, με τον κορονοϊό, είναι αυτές που μας φέρνουν για να επιλέξουμε το ποδήλατο ακόμη περισσότερο και νομίζω πρέπει να το αναγκαλιάσουν όλοι οι πολίτες. Το ποδήλατο είναι δημιούργημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματο Change και θα διατίθεται για ένα χρόνο στο Σύνδεσμο Παραπληγικών για Εξυπηρέτηση των Μελών του. Φέρουμε στην πόλη τη Θεσσαλονίκη μια μεγάλη καινοτομία για την οποία είμαστε περήφανοι. Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα για αμαία. Δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στα σπίτια τους, βρίσκονταν περιορισμένοι από άψη κινητικότητας, να τους δώσουμε μια διαφορετική, μια εναλλακτική μορφή μετακίνησης και πιστεύουμε ότι θα την αγκαλιάσουν. Ο κύριος Αυγουστίδης δεν έκρυβε την ικανοποίησή του. Ο ίδιος ζήτησε από το Δήμο Θεσσαλονίκης να συμβάλλει ώστε το δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης να γίνει πιο ασφαλές και να μπορεί ο καθένας χωρίς συνδυασμό να χρησιμοποιεί το ποδήλατο για μετακίνηση, για ψυχαγωγία και για άσκηση. Υπάρχει πλέον ένα μεταφορικό μέσο για τα άτομα με αναπηρία. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό. Όσον αφορά τους κινητικά ανάπηρους που δίνεται πλέον σε κοινόχρηστη χρήση αυτά τα δύο ποδήλατα και ειλικρινά ευχαριστώ που θα έχουν τη δυνατότητα άνθρωποι με αναπηρία μαζί με το συνοδό τους, με το βοηθό τους να το πάρουν και να μπορέσουν να κάνουν μια μετακίνηση αξιοπρεπή και ασφαλή, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ασφάλεια. Πρόκειται για μια πρακτική αρκετά διαδεδομένη στο εξωτερικό που προβλέπει στη συμμετοχή των αμαία σε μια συλλογική εμπειρία στη βόλτα με ποδήλατο με κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Είναι ένα ποδήλατο που με μεγάλη χαρά θα το προσφέρουμε στο Σύλλογο προκειμένου να το παρέχει στα μέλη του, έτσι ώστε να καταγράφονται οι διαδρομές που πραγματοποιούν και με βάση αυτό να συλλέγουμε και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, ούτως ώστε να κάνουμε την πόλη μας πιο προσβάσιμη, πιο βιώσιμη, καλύτερη για όλους στη μετακίνηση. Το ηλεκτρικό αυτοποδήλατο ανάλογα με το φορτιστή που φέρει μπορεί να προσφέρει αυτονομία 30 χιλιόμετρα μικρός φορτιστής και 60 χιλιόμετρα μεσαίος φορτιστής όπως αυτός που διαθέτει το συγκεκριμένο ποδήλατο και 70 έως 100 χιλιόμετρα ο μεγάλος φορτιστής, ενώ η φόρτισή του μπορεί να γίνει και σε ένα συμβατικό οικιακό ρευματοδότη.